Κλείσουμε όμως με ένα σύντομο σχόλιο για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με τον Απόλλωνα Λεμεσού, από τον πλέον κατάλληλο να μιλήσει, καθώς εργάστηκε και στις δύο ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κουνδουράκη και τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Κύριε Κουνδουράκη, ένα παιχνίδι με δύο ομάδες που ξέρετε πολύ καλά εσείς. Βεβαίως είσαστε κριτικός και ήσασταν και Κύπριος σε εισαγωγικά τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά τον Απόλλωνα Λεμεσού και μάλιστα ζήσατε τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές αυτής της ομάδας από κοντά. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι έχω εργαστεί και στις δύο ομάδες. Το δύσκολο ουσιαστικά είναι να μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για ποιος θα έχει το αβαντάζ για το αυριανό παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, είναι μοιρασμένες πιθανότητες και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Απόλλων είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και ένα μέρος του βασικού κορμού του είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συμμετείχαν στις καλές πορείες στο Europa League, στο Group Stage. Απ' την άλλη, όχι, είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη δίψα για αυτό το παιχνίδι, έχει ικανότητες στους ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι μοιρασμένο. Αυτό που είπε ο coach Αυγουστή του Απόλλωνα Λεμεσού θεωρείται θα παίξει μεγάλο ρόλο. Είπε ότι το γήπεδο του Όφη φάνηκε μικρό στους παίχτες του και ενδεχομένως μπορεί να τους επηρεάσει το γεγονός. Μικρό σε μέγεθος του αγωνιστικού χώρου. Το γήπεδο του Όφη είναι λίγο πιο μικρό από τις διαστάσεις των γήπεδων που παίζουν στην Κύπρο. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν θεωρώ ότι θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας αυτός. Άλλωστε, κόσμος δεν θα υπάρχει στις κερκίδες που αυτό θα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Για μένα αυτό είναι μεγάλο δεσμευτές για τον Όφη, γιατί έχουμε ζήσει όλοι το γεντίκουλε από μέσα και ξέρουμε ότι ένα γεντίκουλε γεμάτο είναι δύσκολο για οποιοδήποτε αντίπαλο. Και το έχει αποδείξει ο Όφη πάρα πολλές φορές. Αν ρωτούσαμε ποιους παίχτες του Απόλλωνα Λεμεσού θα μπορούσε να ξεχωρίσει κάποιος αυτή τη στιγμή από αυτούς που υπάρχουν στο ρόστερ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος από μόνος του να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Είναι μια συνολική λειτουργία της ομάδος. Ένα disadvantage για τον Απόλλων, το πληροφορήθηκα σήμερα, δεν ήρθε το βασικό στόπερ, ο Έκτορ Γιούστε, ο οποίος είναι ένας ικανότατος ποδοσφαιριστής τόσο αμυντικά όσο και σε στισμένες φάσεις επιθετικά, σκοράρει συχνά. Και αυτό είναι υπέρ του Όφη σε έναν βαθμό, αλλά και πάλι θεωρώ ότι δεν θα κριθεί σε μονάδες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να συμμετέχουν όλοι το ίδιο καλά και από τις δύο ομάδες. Έχει ένα συν παραπάνω στην ευρωπαϊκή εμπειρία τα τελευταία χρόνια η ομάδα της Λεμεσού. Η εμπειρία. Βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία μιας ομάδας. Γιατί παίξαμε όταν ήμουν εγώ δύο χρόνια με ομάδες υψηλού επίπεδου και είχαμε ανταπεξέλθει ικανοποιητικά και παραπάνω του ικανοποιητικού. Το θέμα είναι όμως ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα σπορ στο οποίο και η θέληση και η διάθεση επίσης παίζει μεγάλη σημασία και μπορεί να εξισορροπήσει άλλα πράγματα. Και κατά τη γνώμη μου, εφόσον και ο Όφη έχει ποδοσφαιριστές ικανότατους ποιοτικά, μπορεί το παιχνίδι να είναι μοιρασμένο. Μάλιστα. Θα κρατήσουμε αυτό και θα σας καληνυχτήσουμε αφού σας δώσουμε τα συγχαρητήρια γιατί αναδειχθήκατε τέταρτο στην Ελλάδα στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών στο performance, μια πολύ σημαντική διάκριση για σας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.